διευκρινήσεις για την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ που θα δοθεί πρώτων Χριστουγέννων έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Στον οδηγό 11 σημείων για το ασφαλιστικό που δημοσιεύτηκε, γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους με τους οποίους θα στηριχθούν οικονομικά οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σε εκείνο το σημείο τονίζεται ότι θα χορηγηθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού έως τις 20 Δεκεμβρίου. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τους χαμηλούς συνταξιούχους αυξάνεται στα 250 ευρώ, από 200 ευρώ προηγουμένως, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η περίμετρος των δικαιούχων συνταξιούχων της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς τη λαμβάνουν όσοι έχουν ατομικό εισόδημα έως 9.600 ευρώ, οικογενειακό εισόδημα έως 16.800 ευρώ και αντικειμενική αξία κινήτων έως 300.000 ευρώ.